Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Playmobil Unboxing. Σήμερα θα μεταφερθούμε στο ζαχαρόκοσμο για να γνωρίσουμε τρεις νέους χαρακτήρες από τη σειρά με τις 12 συλλεκτικές φιγούρες από τις Ever Dreamers, τη νέα σειρά της Playmobil. Πάμε λοιπόν να δούμε το κουτάκι της συσκευασίας από κοντά. Όπως βλέπουμε λοιπόν, το κουτάκι είναι ένα μικρό κουτί ζαχαρωτών. Έχει μέσα το χαρακτήρα, τη συλλεκτική κάρτα, το μενταγιόν, τα αυτοκόλλητα και τα αξεσουάρ του χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ανοίξουμε τα κουτάκια ένα-ένα. Ανοίγουμε σιγά σιγά από εδώ, από την κίτρινη ταινία. Σηκώνουμε το πάνω μέρος της συσκευασίας. Και το κάτω μέρος. Ανοίγουμε από το κέντρο. Σιγά σιγά. Βγάζουμε το αυτοκόλλητο και ποιος είναι εδώ. Ο κύριος του Χέικ. Με τον πονόδοντό του. Μάλλον έφαγε πολλά γλυκά. Μέσα θα βρείτε και το φυλάδιο της σειράς. Αποτελείται από τους 5 βασικούς χαρακτήρες της Ever Dreamers. Και από τις 12 συλλεκτικές φιγούρες με την πιο σπάνια, την Balloon Lady. Το αυτοκόλλητό του. Και το χαρακτήρα μας. Πάμε λοιπόν να τον φτιάξουμε σιγά σιγά. Ανοίγουμε το φακουλάκι. Μην ξεχάσουμε κάτι μέσα. Όχι. Off to Hake. Ο πονόδοντος. Νομίζω ότι είναι τόσο γλυκός που όλοι θα θέλουν να έχουν πονόδοντο. Θα φτιάξουμε λοιπόν. Βάζουμε το ένα μανίκι το από εδώ. Το ένα, το άλλο μανίκι στο άλλο χέρι. Έχει και το μαξιλάρι του. Έχει φάει νομίζω πάρα πολλά γλυκά το μενταγιόν του. Έχει ένα ντόνατς. Και είναι ο δοντόβουρτσά του, αν και δεν νομίζω ότι πλένει πολύ συχνά τα δόντια του για να έχει τόσο πονόδοντο. Και εδώ έχει και ένα σακουλάκι με πάγο που βάζει γιατί τον πονάει το δόντι του. Έτοιμος λοιπόν, να βάλουμε εδώ στην άκρη. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε το δεύτερο κουτάκι. Πάντα με τον ίδιο τρόπο, ανοίγουμε σιγά σιγά την κίτρινη ταινία. Πρώτα το πάνω μέρος της συσκευασίας. Το ανοίγουμε με προσοχή σιγά σιγά. Και το δεύτερο από κάτω. Βγάζουμε το κεντρικό και ανοίγουμε πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά. Ω, ένας άλλος πολύ όμορφος χαρακτήρας. Ο Mr. Right. Με το αυτοκόλλητό του κι αυτός. Το βάλουμε εδώ. Πάντα το φυλάδιο με τους χαρακτήρες. Και βγάζουμε και το σακουλάκι με το χαρακτήρα. Ας το ανοίξουμε κι αυτό. Να βγάλουμε όλα τα αξεσουάρ. Ο κύριος Ράιτς λοιπόν. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράσινα γάντια του. Είναι πανέμορφος, έχει χρυσά μαλλιά. Έχει ένα υπέροχο καπέλο. Έχει ένα ζευγάρι πράσινα κλειδιά. Το μενταγιόν του. Έχει ένα φύλλο, ένα ρόζα ρουραίο. Έχει ένα πράσινο καλαθάκι.
Και στον κύριο Ράιτς αρέσει να παίζει και χαρτιά. Οπότε ας του δώσουμε να κρατάει τα χαρτιά του και τα υπόλοιπα να τα βάλουμε μέσα στο κουτάκι του. Έτοιμος λοιπόν και ο κύριος Ράιτς. Ας τον βάλουμε και αυτόν εδώ με τον αρουραίο του και το μεταγιόν του. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε και το τελευταίο κουτάκι για σήμερα. Πάντα με τον ίδιο τρόπο ανοίγουμε την κίτρινη ταινία. Το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Το κεντρικό πάνω, δεξιά, αριστερά και κάτω. Ανοίγουμε λοιπόν τη συσκευασία, το φυλάδι από τη σειρά που σας είπα κάθε φορά μέσα στο κουτάκι, το αυτοκόλλητο και η συλλεκτική κάρτα, η Kimble. Πάμε να δούμε την Kimble λοιπόν. Βγάζουμε το σακουλάκι με το χαρακτήρα. Αρκετά ξινούλα τη βλέπω. Ω, πόσα πράγματα έχει όμως μέσα η φίλη μας. Είναι κίτρινη. Είναι λεμόνι. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Είναι όμως λίγο ξινούλα. Φτιάξουμε λίγο τα αξεσουάρ της. Έχει μία τσάντα που έχει φέτες λεμόνι μέσα. Ας βάλουμε τα βραχιόλια της που είναι από φύλλο. Το μεταγιόν της. Και εδώ έχει μανιτάρια, αλλά δεν είναι απλά μανιτάρια. Είναι μανιτάρια λεμόνι, είναι μαγικά. Έτοιμη και η Kimble λοιπόν. Κοιτάξτε τι. Μοιάζει σχεδόν σατανική. Και η τσαντούλα της. Ελάτε λοιπόν να γνωρίσουμε τους χαρακτήρες μας έναν έναν από κοντά. Πρώτος ο Toothache, η συλλεκτική κάρτα και το αυτοκόλλητο και ο πονόδοντος. Κοιτάξτε να δείτε πώς τον πονάει το δόντι του, έχει πριστεί μάλλον. Έφαγε πολλά γλυκά και δεν είχε πλύνει τα δόντια του. Σοκολάτες και ντόνατς. Αλλά έχει και ένα σακουλάκι με πάγο για να βάζει στο δόντι του. Ο κύριος Ράιτς, η συλλεκτική κάρτα και το αυτοκόλλητο. Και ο κύριος Ράιτς, κοιτάξτε τι όμορφος που είναι. Φοράει μια υπέροχη στολή, αλλά το καπέλο του και οι μπότες του είναι γεμάτες σιρόπι. Του αρέσει να παίζει χαρτιά και κοιτάξτε και ένα όμορφο ωραίο που έχει. Είναι ροζ. Λέτε να σακώνεται με τη γάτα της Edwina. Θα δούμε. Και τελευταία, η Kimble. Η Kimble είναι ένα άγριο λεμόνι και θέλει να μας κεράσει μια φέτα λεμόνι από ό,τι βλέπω. Εγώ δεν θα έπαιρνα, μπορεί να είναι δηλητηριασμένο. Άλλο unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι, αφήστε από κάτω και τα σχόλιά σας. Τα λέμε την επόμενη Πέμπτη με ένα ακόμα βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Γεια σας. Γεια σας! Πρώτος ο toothcake.